ζεστό χέρι και ψυχρό αίμα σε ό,τι έχει να κάνει με σούτ. Ζήσεις ευστοχή 61-51, η διαφορά στους 10, 2-22 για το φινάλε. Κλέψιμο, Βασιλόπουλος παίρνει την μπάλα. Φάουλ. Φάουλ αμυντικό στο Λάκοβιτς. Αυτή τη φορά οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην ελληνική ομάδα και είναι σειρά του Βασιλόπουλου να πάει βολές, αν και φρονώ ότι έπρεπε να δώσει ο Βασιλόπουλος δεξιά στον Διαμαντίδη. Δεν πειράζει, κερδίσαμε το φάουλ. Καλά πήγε εκεί. Απλώς έπρεπε να κάνει γκολ φάουλ. Έπρεπε να τελειώσει με το lay-up. Καλά πήγε εκεί. Καλά πήγε εκεί. Θα μπορούσε απλά να βάλει και το καλάθι. Γιατί ο Λάκοβιτς ήταν εκτός ισορροπίας, θα του έκανε το φάουλ. Γι' αυτό πήγε, να κάνει φάουλ. Αλλά μπορούσε να την τελειώσει και με το lay-up. Ωραία, για ένα έμεσο τρίποντο που θα έφερε τη διαφορά στους 7. Θεωρητικά όλα αυτά. Βασιλόπουλος στις βολές. 61-51, 2 και 16 για το φινάλε. Βασιλόπουλος. Ευστοχή 61-52. Η διαφορά και πάλι μονοψήφια. 2 και 16 το παιχνίδι. Πάει για χιτσκοκικό φινάλε. Η ελληνική ομάδα που βγάζει καλές άμυνες. Βασιλόπουλος. Ευστοχή 61-53. Διαφορά στους 8. 2 και 16 απομένουν και σκοπός είναι να τα χάσουν οι Σλοβαίνοι. Είναι μια ομάδα που δεν φημίζεται για την ψυχραιμία της σε κρίσιμες στιγμές. Εδώ double team Διαμαντίδης Παπαλουκάς πάνω στο Dragic. Κλέβει ο Τσατσαρής. Η ελληνική άμυνα δεν αφήνει τους Σλοβαίνους να περάσουν το κέντρο. Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, ένα καλό σουτ θέλουμε. Βασιλόπουλος. Μέχρι μέσα. Εναντίον όλων. Αστοχή, μαζεύει την μπάλα από τον Σμόντης. Και έχουμε το βελάκι τώρα. Να δούμε για ποιο είναι το βελάκι. Δεν έχουμε πια τζάμπολ. 61-53, 1-57 για τη λήξη. Η ελληνική ομάδα προσπαθεί. Να θυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι, στον ημιτελικό με τη Γαλλία, ανατρέψαμε διαφορά 7 πόντων σε 40 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπετε τον Γιαγκόντικ που παρακολουθεί και αυτός το παιχνίδι. Το βελάκι δείχνει Ελλάδα. Για δεύτερη φορά είμαστε τυχεροί σήμερα. Η επαναφορά από τον Παπαλουκά. Παπαλουκάς, από τα σκριν ποιος θα βγει. Βγαίνει ο Βασιλόπουλος. Σουτάρει από μακριά, στο χιπ. Έρχεται ο Διαμαντίδης από μηχανιστέως για μια ακόμη φορά. Αυτό το παιδί μαζεύει ψηλά την μπάλα, το rebound. Σε μια πολύ κρίσιμη επίθεση, 61-53. Παπαλουκάς εναντίον του Νεστέροβιτς, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έρχεται ο Τσατσαρής, ούτε τώρα το follow. Δεν μας θέλει σήμερα. Δεν μας θέλει. Λάκοβιτς τρέχει. Διαμαντίδης στο κόβει. Τάπα στα ίσια. Όχι, και δεύτερο φάουλ στο Διαμαντίδη. Δεν το πιστεύω. Δεύτερη τάπα που δεν νομίζω ούτε αυτή να ήταν. Μία στον Νεστέροβιτς στο ξεκίνημα και μία στον Διαμαντίδη τώρα. Πρέπει να δούμε το replay. Τρίτο φάουλ ο Διαμαντίδης. Πήρε τα βήματα του Λάκοβιτς. Το ξέρει πολύ καλά. Για να δούμε εδώ. Παίρνει τα βήματα. Έχει απλώσει το δεξί χέρι ο Λάκοβιτς. Δεν είναι φάουλ. Όχι, έχει δίκιο για να διαμαρτύρεται και να χτυπιέται. Δεν ήταν φάουλ. Σε καμία περίπτωση. Πήρε τα βήματα του Λάκοβιτς. Είναι ένα κεφάλι πιο ψηλό. Κρίσιμες, λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Μετά από ένα κακό παιχνίδι της εθνικής ομάδας, αυτά. Τους δώσαμε το δικαίωμα. Αυτά. Λάκοβιτς αστοχή. Αυτά να μας έλειπαν. 61-53 ακόμη, 97 δευτερόλεπτα. Υπάρχει χρόνος. Βεβαίως και δείχνει η Σλοβενία ότι τα έχει χαμένα τα τελευταία δύο λεπτά. Λάκοβιτς ευστοχή, 62-53. Στους 9. Στους 9. Έχουμε χάσει τρεις κρίσιμες επιθέσεις. Πρέπει να πάμε σε γρήγορο σουτ. Σε γρήγορο σουτ. Αν δεν βρούμε τον μπάσκετ, τρίποντα. Όχι βιαστικό όμως. Παπαλουκάς, κρίνα τον Τζατσαρή. Παπαλουκάς εναντίον όλων. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και φάουλ. Το έμεσο τρίποντο είναι καλύτερο από το άμεσο που σήμερα 1,5... έχουμε 3 στα 15. 1,5 λεπτό, 62-55. Η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει. Λιώνει στους 7 και έχει και βολή time out σε λίγο πάλι μαζί.